ποιον έκλεισες? Τη μάνα μου. Τη μάνα σου έκλεισες? Ναι, ναι, τη μάνα. Τη μάνα σου δεν την κλείνεις ποτέ. Για εσένα την έκλεισα. Για μένα, ναι. Ωραία. Α, με συγχωρέσει η μάνα σου. Να την πεις τη μαμά σου να σε δει όμως, σήμερα το βράδυ θα βγει. Έμαθες για την κακοκαιρία Ελπίδα που ακινητοποιήθηκαν οδηγοί στην Αττική Οδό και έγινε ένας κακός χαμός, έτσι. Ναι. Κατά τη γνώμη σου, ποιος φταίει? Φταίει η πολιτική προστασία, φταίει ο περιφερειάρχης, φταίει η Αττική Οδός, φταίνει οι οδηγοί? Ποιος φταίει, ρε παιδιά? Σε καμία περίπτωση οι οδηγοί. Ωραία. Πιστεύω η Αττική Οδός, γιατί δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα από την αρχή. Όχι η Αττική Οδός, ούτε οι οδηγοί. Ο περιφερειάρχης πιστεύω. Ναι. Και η κυβέρνηση. Έχει μετοχή στην Αττική Οδό? Όχι. Νομίζω ότι φταίει πιο πολύ ο περιφερειάρχης, γιατί ούτε τα κατάλληλα μέτρα πήρε, ναι, αλλά και στη συνέχεια ουσιαστικά αρνήθηκε τελείως ότι έκανε κάποιο λάθος και βγήκε και τον κατακεράβνωσε μέχρι και το Sky, που ξέρετε τι είναι το Sky. Εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει φιλοκυβερνητικές απόψεις, ρε παιδί. Εσύ το λες αυτό. Το λέω εγώ. Ωραία, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ποιος φταίει για την κακοκαιρία? Ποιος φταίει για αυτό που έγινε, που εκλογήθηκαν οι οδηγοί? Ο Μητσοτάκης, γιατί σας πω κάτι, από τη στιγμή που δεν έχουν μεριμνήσει να πάρουν τα μέτρα τους σωστά η πολιτεία, λόγω των καιρικών συνθήκων που έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους εβδομάδα πριν, φταίει κατά την άποψή μου πάρα Υπουργείο πολύ Πολιτικής το Υπουργείο Προστασίας, βεβαίως. Ωραία. Και δεύτερον, φταίνε και οι πολίτες, οι οποίοι βέβαια εν άγνοιά τους, θα πω εν μέρη, εξακολουθούσαν να βγαίνουν στους δρόμους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν. Όμως πάλι από την πολιτική προστασία θα έπρεπε να κλείσουν τα πάντα από το πρωί της Δευτέρας, εφόσον ξέρανε τι ακριβώς θα γίνει. Για μένα δεν φταίνε τα αυτοκίνητα και όλοι αυτοί που πήγαν εκεί. Νομίζω ότι το κράτος. Η Αττική Οδός φταίει. Και η εταιρεία. Ο περιφερειάρχης. Ναι. Θα μπορούσε. Νομίζω φταίνε όλοι εκτός από αυτούς που πήγαν στην Αττική Οδό. Φταίνε όλοι μαζί. Όλοι. Όλοι μαζί. Εκτός από τον οδηγό. Ωραία. Και εγώ. Έπρεπε να λάβουν μέτρα, γιατί γνωρίζαν ότι θα καταστραφεί ο πλανήτης. Όχι, ρε. Θα καταστραφεί ο καιρός κτλ. Ναι, ναι. Έπρεπε να λάβουν σωστά μέτρα, εκχιονιστικά, χιόνια. Εκχιονιστικά μέτρα. Ναι. Αλάτια το ένα τ' άλλο. Ωραία. Να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Να φτιαρίσει. Ωραία. Γιατί δεν υπάρχει. Άρα έπρεπε να μοιράσει το κράτος φτιάρια. Δεν έπρεπε να μοιράσει φτιάρια. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους που κάθονται. Καταλάβες. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν έχουμε φτιάρια. Δεν έχουμε φτιάρια και οι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν άδεια, ναι, λόγω της κακοκαιρίας στην Αθήνα κτλ. Πού τα έχεις ακούσει αυτά, Στέφανο Χίο, βλέπεις? Όχι, είναι τι Χίο, ρε παιδιά. Πού τα είδες αυτά? Τα έχω δει, έχω διαβάσει σε site για τέτοια. Έχει διαβάσει σε site, ωραία. Ναι, ναι. Ειλικρινά δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο από όλα. Δηλαδή ο ανάδρομος Ανάδρομος Ερμής φταίει για άλλα πράγματα. Για άλλα πράγματα. Ο κρατικός μηχανισμός. Ένας συνδυασμός. Όλων. Όλων, ναι. Γιατί μένα από την Αττική Οδό δεν είχαν λάβει κατάλληλες προϋποθέσεις για το χιόνι. Δεν το είχαν σχεδιάσει σωστά. Ωραία. Οι οδηγοί δεν είχαν μαζί τους αλυσίδες και Ωραία, ναι. Τα απαραίτητα μέσα. Και η πολιτεία που καθυστέρησε ο μηχανισμός της πολιτείας για να τους απεγκλωβίσει. Ο περιφερειάρχης δεν είπε τίποτα για τον περιφερειάρχη, είσαι συγγενής του? Όχι, δεν είναι. Αλλά... στην πολιτεία κατατάσσεται. Α, τον εγκατέταξε στην πολιτεία. Ναι. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Γιατί υποτίθεται σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι και να μεριμνήσουν. Και όχι να περιμένουν και να το ρίχνουν στους οδηγούς ότι τι ήθελε ο οδηγός και βγήκε με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Χωρίς αλυσίδες. Χωρίς αλυσίδες, ναι. Τη λεγόμενη ατομική ευθύνη που ακούστηκε από πολλούς πολιτικούς. Οκ. Okay. Έχει ατομική ευθύνη ο οδηγός σε αυτή την περίπτωση, είχε? Θέλω να πω κάτι. Με τόση ατομική ευθύνη, καλό θα ήταν να μην έχουμε και πρωθυπουργό. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι φταίει το γεγονός ότι η Αττική Οδός δεν ελέγχεται από το κράτος και γενικότερα το κράτος δεν πήρε την ευθύνη. Φταίει η Αττική Οδός. Ναι, και σε μια δεύτερη μοίρα φταίει και το κράτος. Το κράτος, η πολιτική προστασία. Ο περιφερειάρχης φταίει. Εννοείται ότι ωραία. Φταίει. Ο οδηγός φταίει. Όχι, βέβαια. Τι όχι. Ωραία. Δεν φταίνει ο οδηγός, δεν φταίει ο περιφερειάρχης ο εκάστοτε. Σίγουρα δεν φταίει ο καιρός. Ναι. Τα που ακούμε, γιατί εντάξει, αυτά συμβαίνουν, πρέπει να είναι προετοιμασμένος ο κρατικός μηχανισμός για μια τέτοια περίπτωση, όπως και το καλοκαίρι με τις φωτιές, με τις πυρικές ζώνες κτλ. Αυτό σίγουρα δεν το ρίχνω εκεί. Είναι ένα γενικότερο κακό. Κακό. Ποιος φταίει όμως, δεν μου είπες ακόμα. Δεν υπάρχει. Δεν φταίει κανείς. Σίγουρα υπάρχουν, πρέπει να πάνε κάπου ευθύνες, αλλά τώρα συγκεκριμένα. Δεν θες να δώσεις πουθενά, είσαι καλός άνθρωπος. Πολύ ωραία. Η οργάνωση κρατική για να μπορέσει να έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να φτάσουν στη λύση. Φταίει μάλλον η πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία. Δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Άμεση ανταπόκριση. Αλάτι, γιατί έγινε που έγινε το θέμα, τουλάχιστον υπήρχε άμεση ανταπόκριση να ληφθεί γρήγορα. Γιατί και οδός, παιδιά, το ακούω. Είπε η Αττική Οδός αυτό, είπε η Αττική Οδός είναι οδός. Η Αττική Οδός δεν είναι οδός, είναι δρόμος, είναι εταιρεία. Είναι εταιρεία. Η οποία είναι ιδιωτική. Ναι, ναι, τότε φταίει η Αττική Οδός, παιδιά. Ξέκαθα τώρα. Πιστεύεις ότι είναι αρκετό αυτό το μέτρο, τα 2.000 για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε και κινδύνευσαν και ζωές? Σίγουρα δεν μπορείς να βάλεις μια τιμή στην ανθρώπινη ζωή, αλλά.
Πολύ σπουδαία κουβέντα αυτό που είπες. Ναι, αλλά και πόσο να δώσουν, ενώ πάντα θα υπάρχει παραπάνω. Ωραία. Άρα συμφωνείς με το μέτρο τα 2 χιλιάρικα. Εντάξει, είναι σαν να εντάξει, σταματήσετε να γκρινιάζετε, πάρετε τα 2 χιλιάρικα και εντάξει. Θα δεις στο Instagram. Εγώ δεν σε έχω δει όμως. Δεν πειράζει. Γιατί δεν μου πει στο Instagram σου. Ωραία, θέλεις followers. Όχι. Α, μόνο σε μένα το πες. Το έγραψε η κάμερα, δεν το βάλουμε. Ωραία, τέλεια. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, όσα χρόνια δουλεύω, ονομάζεται έτσι. Από τι μας προστατεύει? Όποτε πιάνει φωτιά κεγόμαστε, όποτε πλημμυρίζει πνιγόμαστε και όποτε χιονίζει παγώνουμε. Από τι μας προστατεύει και το λένε έτσι? Από το τίποτα. Από το τίποτα. Μήπως να το αλλάξουμε όνομα? Προφανώς ναι. Σ' άρεσε, ε? Καλό. Καλό, ε? Εγώ τα σκέφτηκα. Σίγουρα έχει προστασία. Ποιο είναι το αντίθετο της προστασίας? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Φαίνεσαι όμως στα δύσκολα τα βγάζεις πέρα. Για να σε δω. Απροστασία. Απροστασία. Λοιπόν. Απροστασία. Μη σε νοιάζει ο χρόνος, θα σε κόψουμε στο μοντάζ. Ωραία. Να μην το λέμε πολιτικής προστασίας. Ναι, αυτό μας προστατεύει. Υπουργείο Καταστροφής. Αφού είναι το κατεστημένο. Το κατεστημένο είναι. Ναι. Δείχνω τι σκέφτεσαι όμως. Ναι. Πάρε το ύφος το σκεπτόμενο. Και κρύβονται και κάποια συμφέροντα πολλές ώρες. Ποιος έχει συμφέροντα από το να παγώσουμε εμείς? Αυτό δεν το ξέρω. Τι ξέρεις? Τώρα τι να σου πω. Στις εκλογές τότε έχουμε τη δυνατότητα να. Να αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε κάτι. Ανευθυνότητα. Υπουργείο ανίδεης προστασίας, θα έλεγα εγώ. Απερισκεψία προς το λαό, όλο το λαό, άσχετα που τους ψηφίζει, δεν τους ψηφίζει κτλ. Ωραία. Και όλοι κοιτάνε να σώσουν το τομάρι τους, κοιτάνε να φάνε χρήματα. Ωραία τα λέω. Να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Δεν σου έρχεται κάτι καλό? Όχι. Όχι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα που το κράτος μοιράζει αποζημιώσεις στους οδηγούς, έτσι, για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί. Τι σου έχει κάνει εσένα το κράτος και θες να ζητήσεις αποζημίωση και πόσα θέλετε? Καθαρά ή μεικτά? Καθαρά. Οι πανελλήνες ήταν δύσκολες. Σε δώσουμε λεφτά, ρε φίλε, επειδή ήταν δύσκολα θέματα. Τα θέματα χημία. Τα rapid, δεν μπορώ. Δεν θέλεις άλλα rapid? Δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ να πληρώνω συνέχεια τα rapid. Που με έχει κλείσει τόσο καιρό σε καραντίνα, που έχει κλειστά όλα τα μαγαζιά, που δεν έχει μουσική και όλα αυτά. Για τα 2 χρόνια lockdown δηλαδή. Ναι, ναι. Εντάξει, εμάς τώρα, ας πούμε, μας ακυρώνουν τα πτυχία μας. Να το πάμε εκεί, γιατί είμαστε φοιτητές. Όχι, μας ακυρώνουν με αυτόν τον τρόπο. Ας πούμε, δεν θα έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα αν δεν κάνουμε, ας πούμε, μεταπτυχιακό. Τι σπουδάζεις? Ψυχολογία. Και γιατί να μην έχεις δικαιώματα? Αυτό λέει κατά κάποιο τρόπο καινούργιος νόμος. Ρε φουλάρα με τρελούς, τώρα σε χρειαζόμαστε. Εδώ είμαι, παιδιά. Νομίζω για το ότι έκανα πανεπιστήμιο μία χρονιά εξ αποστάσεως. Ότι δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Λοιπόν, άκου, εγώ το καλοκαίρι είχα ένα τροχαίο. Και το κράτος γενικά. Ναι, τι, δεν το κράτος τι που τράκανε. Ενώ νοσοκομείο άχρηστο. Yeah. Γιατροί ελάχιστοι, νοσηλευτικό, προσωπικό ελάχιστο. Καταγγέλει δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Τι δεν μου έχει κάνει το κράτος και θέλω να. Όλα σε σένα τα κάνει. Άστα να πάω. Για πες. Να σας πω κάτι. Επειδή εμείς παλαιότερα πλημμυρίσαμε και δεν πήραμε τίποτα, πήρανε αυτοί που ήταν με μέσον να πάρουν. Ναι. Θεωρώ ότι το κράτος κάνει το ίδιο πράγμα. Είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Θα σας κάνω εύκολες. 2-2 ναι. Πόσο? 2-2. Ναι. 4. 3-3. 9. Ωραία. Τώρα πες μου και από τι θες να πάρεις αποζημίωση. Όχι να αποζημιώσει εμάς προσωπικά, αλλά να ασχοληθεί λίγο περαιτέρω με τις δομές που έχουμε εμείς άμεση πρόσβαση. Να ενισχύσει, ας πούμε, την εκπαίδευση που έχουμε εμείς πρόσβαση στην εκπαίδευση, ωραία, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ναι. Και εντάξει, τα ευνόητα, το σύστημα. Πόσα υγείας θέλει να σου δώσει, γιατί αλλιώς η εκπαίδευση να αλλάξει δεν πρόκειται. Πόσα θες να πάρεις για να μην μιλήσεις? Για να μην μιλήσω. Ναι. Εξαγορά. Εξαγορά. 2 χιλιάρικα. Ναι, καλά. 2 χιλιάρικα δεν θα ξαναπείς τίποτα για την εκπαίδευση. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, δεν θα λες και ραμαίος και θα κάνεις το σταυρό σου. Παραπάνω, για να πεις και κεραμέας, παραπάνω πες. Όχι. 2,5. Όχι. 3. Νομίζω θα μιλάω ό,τι και να γίνει. Ό,τι πρόκει. Και να γίνει θα μιλάς, δεν θα πάρεις φράγκο. Δεν με άφηνε να πάω στη σχολή μου 1,5 χρόνο. Λόγω καραντίνας. Λόγω καραντίνας, ναι. Τίποτα. Δεν ωραία, πόσα θέλεις για αυτά τα 2 χρόνια που έχασες? Θέλω. Ναι. 1 χιλιάρικο για κάθε χρόνο σίγουρα. Πάει 2 χιλιάρικα δηλαδή. 2 χιλιάρικα. Ξέρεις τι θα πάρεις. Ωραία. Κοίτα, όχι, δεν θα το πάρω προσωπικά. Μην το παίρνεις. Θα πω γενικότερα για τις φωτιές, για όλα αυτά. Βασικά δεν χρειάζεται εμάς να αποζημιώσουμε. Εμείς είμαστε περαστικοί από εδώ πέρα. Ποιον πρέπει αλλά να αλλά ο πλανήτης και όλα αυτά. Α, να αποζημιώσει τον πλανήτη. Τώρα ωραία, αυτό δεν γίνεται, οπότε. Γιατί δεν γίνεται? Εμείς ό,τι και να πάθουμε. Θα τα πάρει η Γκρέτα. Πώς τη λένε, αυτή που είναι οικολόγος? Όχι. Γιατί δεν μιλάω για πρόσωπο. Όχι. Κάποιος πρέπει να πάρει τα λεφτά, πρέπει να πάνε κάπου. Τα λεφτά δεν θα πάνε κάπου. Τι θα πατήσουμε στο web banking, τι θα πατήσουμε? Καταρχάς νομίζω ότι οι αποζημιώσεις είναι σαν να βάζει τα σκουπίδια κάτω από το χαλί κάπως, ότι σωστός, για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες πιο έντονες. Θέλει να κλείσει στόματα. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Περίμενε, αυτό είναι. Πρόσεξε, μας ακούει το Μέγαρο Μαξίμου, μπορεί να δικαιωθεί. Ωραία, δες, εγώ είμαι από Φλόρινα. Ωραία. Σωστά. Σωστά, για να τόσα λέω χρόνια έχουμε αυτή την κακοκαιρία επί 5. Δεν ξέρω, το επιβεβαιώνω. 7 ναι. Μήνες χιονίζει η Φλόρινα. Ναι, 7 μήνες χιονίζει. Δεν έχει βγει κάποιος άνθρωπος να μας βοηθήσει. Ας πούμε, στο σπίτι μου σπάσαν τα υδραυλικά, παγώσανε. Δεν βγήκε κάποιος να δώσει χρήματα σαν αποζημίωση. Ή να σας δίνει τουλάχιστον
μέσα ένα επίδομα για θέρμανση. Ένα επίδομα για θέρμανση, για το οτιδήποτε, ωραία, να μπορούμε να ζεσταθούμε, να κινηθούμε. Φίλε, δεν περιμένα να μου πεις κάτι σοβαρό, αλλά όντως έχεις δίκιο, γιατί η Φλόρινα είναι και ακριτική περιοχή και πρέπει να τη στηρίζουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι τους άλλους, έτσι. Εσύ να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι σπαταλάμε χρόνο του πολίτη. Εμένα δηλαδή, αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή πηγαίνουμε, προσπαθεί κάποιος να κάνει μια δουλειά και σου λέει ο άλλος, α, όχι, δεν γίνεται, δεν αυτό, δεν σκεφτήκαμε. Δεν... Σε δημόσια υπηρεσία, σε μια κατάσταση σαν αυτή που λες. Δηλαδή έχουμε μια πλήρη αδιαφορία για το χρόνο του πολίτη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν, μπλέκουν, εκνευρίζονται ψυχολογικά. Ο άλλος να έχει νεύρα, αυτό νομίζει είναι αμεληταίο. Όχι καθόλου. Και δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Ο ένας βρίζει τον άλλο, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Έτσι γίνεται στο εξωτερικό, νομίζει, οι πολιτισμένες χώρες. Καλά, και στο εξωτερικό γίνεται. Όχι τόσο, όχι τόσο. Δεν είναι έτσι. Εγώ ζω στην Αμερική και δεν είναι έτσι. Στην Αμερική, ναι. Πού? Στη Βοστόνη. Σέβονται το γεγονός ότι έχεις ψυχολογική υπόσταση, έτσι, ναι, ναι, και έχεις αξία. Ακριβώς. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, από το καναλί? Ναι. Το κανάλι της Βενετίας. Λοιπόν, πάμε. Αφού λοιπόν μυριστήκαμε χρήμα τώρα, ξέχνα το κράτος. Από ποιον και γιατί θα ζητούσεις αποζημίωση? Ποιος σου έχει κάνει κάτι στη ζωή σου, να του τα πάρουμε χοντρά. Τι είσαι, η αλήθεια με τη Ζήνα, είμαστε εδώ πέρα, περίμενα. Η αλήθεια με τη Ζήνα, ναι, αν το ακούει η Ζήνα. Μακάρι να τα ακούσει. Ναι, ναι. Κάτι σου έχει κάνει κάποιο. Βγάλ το τώρα στην κάμερα να ζητήσουμε αποζημίωση. Τώρα. Τι τώρα, παλέμε όλα. Δεν τρεπόμαστε. Δεν ξέρω εσύ, κάτι προσωπικό με κοπέλα θα έλεγα. Ναι, τι σου κάνει και πώς θα τη πάρουμε. Από άνθρωπο, έτσι να. Από άνθρωπο, γιατί δεν έχει έρθει κάποιο στη ζωή σου που σου έχει σπάσει τα νεύρα. Εντάξει, αλλά. Αποζημίωση τώρα, τελείωσε. Όποιο μα πειράζει, αποζημίωση. Τώρα καλά είναι εκεί που κάθονται. Δεν θε τίποτα, είσαι υπερά Με πίεσε. Σε πίεσε για ποιο πράγμα? Για πολλά. Ήταν πιεστικός μαζί σου, χειριστικός. Χειριστικός. Πόσα λεφτά θες? Ένα χιλιάρικο εγώ είμαι καλυμμένος. Τι σου έκανε όμως? Κέρατο ρε. Σε κεράτησε εσένα? Ναι, ναι. Τέτοιο μορφόποτε σε κεράτησε. Με ποιο να πει, με τον Brand Peter? Δεν ξέρω ρε. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Τι χιλιάρικο παραπάνω ζητά? Το έχω ξεχάσει, αλλά τόσα μου χρειάζονται. Και να του ζητήσουμε αποζημίωση, λοιπόν, να το πάμε στα δικαστήρια. Μαζί σου εγώ θα τα πληρώσω. Με απάντησε. Ποιο? Σύντροφο. Ωραία. Αποζημίωση. Πόσα λεφτά? Θέλω 500.000. Πόσο μεγάλο ήταν το κέρατο? Τη φίλη μου την Ειρήνη. Ναι, τι σου κάνε? Γιατί δεν με πάει ούτε μια εκδρομή. Σου είχε τάξει μια εκδρομή? Ναι. Ωραία. Νυμφαίο και έτσι. Πού να πας τώρα, χιονίζει κύριε. Σε φάνη αρκούδες. Γι' αυτό να πάμε, γι' αυτό να πάμε και δεν με πήγε. Αν πας όμως να πάρεις και μια μπλούζα από τον Αρκτούρο, να κάνεις και τίποτα καλό. Ήταν συνεχόμενο ή μια φορά έγινε? Ήταν μια φορά. Μια φορά έμαθες, αλλά τέλος πάντων. Μια φορά έμαθα ακριβώς. Πρώην. Ωραία, τι, πρώην τι, τι σου έκανε και πόσα θες? Πήγε με την κολλητή μου. Πήγε με την κολλητή σου, θέλω να ακούσω το ποσό που πρέπει να του πάρουμε. Θα γίνει υπέρογκο το ποσό. Πόσο? Δεν ανταλλάσσεται αυτό μου. Αξία ανεκτήμητη που λέει η μάστερ. Πάρα πολύ ωραία. Από όλους μου τους πρώην. Ναι, από όλους. Από όλους. Ένας καλός δεν βρέθηκε δηλαδή. Είναι διάφοροι που με έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Μήπως... Θα έπρεπε να βάλουν όλη την περιουσία τους μέσα γιατί. Ωραία. Καλό αυτό. Αυτό ήταν, είναι πολύ καλή ιδέα. Κάθε ένας που μας πληγώνει να μας πληρώνει. Πραγματικά. Γίνεται και σύνθημα. Όποιος μας πληγώνει, μας πληρώνει. Αν το πάρουμε έτσι, θα τα έπαιρνα σίγουρα από τα πρώην αφεντικά μου. Από τα προηγούμενα αφεντικά μου. Θεά, ναι, να το πάω για δουλειά. Εντάξει, αρχικά όταν προσπαθείς να δουλέψεις με αξιοπρέπεια και νομίζουν ότι θα σε πατήσουν επειδή δουλεύεις στο μαγαζί τους. Ναι. Και ότι θα παίρνεις ψίχουλα για να δουλεύεις 16 και 18 ώρες. Δούλευες 16-18 ώρες. Δούλευα 16 ώρες συνεχόμενες και την επόμενη μέρα συνεχόμενα το πρωί. Ωραία, πόσα να του ζητήσουμε του Παπαντεώνα? Δώστε. Σίγουρα ένα 5.000. 5.000, ωραία. Τις υπερορίες αυτές που έκανες, τις πληρώνω. Όχι. Όχι. Όχι, δεν πληρώνω τίποτα. Στα ορχεία ήσουν, πού ήσουν? Σε ρεμπετάδικα, σε ταβέρνα, βασικά πιτσαρία. Σε ρεμπετάδικα τι κάνεις? Εντάξει, τώρα είμαι φοιτήτρια, προσπαθώ να βάλω κάποια πράγματα. Δούλευα σερβιτόρα. Ρεμπετάδικο 16 ώρες, τι είχε αυτό δηλαδή, τι έπαιζε? Μέχρι να λιποθυμίσει η ώρα. Θα έλεγα τι έπαιζε, αλλά εντάξει. Αυτός εδώ πίσω της κάμερας. Ωραία, αυτός, τι σου έκανε? Βασικά το γνώρισα ρε φίλε. Ναι. Και από εκεί και μου έχει κάνει τη ζωή, βρίζουμε. Ναι, ναι. Μου την έχει κάνει μπουρδέλο τη ζωή. Αυτός. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν πριν. Κανένα φορέ, αγάπη μου, όλες μια χαρά είμαστε. Αγάπη μόνο? Ναι, ναι, και άμα δεν συμπαθιέσαι, από μακριά. Πάμε. Βάλει καφέ, να στα πω. Βάλει. Πρωί. Ένας πρωί, τι σου κάνει? Δύο ολόκληρα χρόνια τη ζωή μου έφαγε. Αυτό και η καραντίνα σου αυτό... Μαζί ήρθαν, γι' αυτό σου λέω. Α, ήταν μέσα στην καραντίνα. Αυτά ήταν μαζί. Ωραία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. Ότι και τα δύο αυτά θέλουν. Δηλαδή καλύτερα να κολλήσει κορονοϊό στο τέλος. Είχα δύο φορέ κόλλησε. Πόσα ακόμα? Α, δύο φορέ κόλλησε. Και έκανε και τρει φορέ εμβόλιο. Τρει φορέ εμβόλιο και δύο κορονοϊού. Καλά, πα. Εγώ είμαι ο ίδιο ο κορονοϊό. Είσαι μόνιμο. Ναι, λοιπόν, άκουμε λίγο. Πόσα να του ζητήσουμε? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ευρώ. Συν το ΦΠΑ. Συν να μου πληρώνει και τον ψυχολόγο που πρέπει να πάω. Ωραία. Έχει ξεκινήσει να πηγαίνει ψυχολόγο? Όχι, θα πάω. Θα πρέπει. Περιμένω την καινούργια του να πάμε μαζί. Σας παρακολουθώ, είστε φυσικά.
Α, ναι. Α, κάνουμε τα διλήμματα. Να, αυτή η κοπέλα. Γεια σου, ξέρω. Και αυτή καταπληκτική. Εντάξει.